Εδώ βέβαια μιλάμε και για αλυσιδωτές αντιδράσεις έτσι στο οικονομικό κομμάτι που έχουν να κάνουν και με τις επιχειρήσεις και που τις βλέπουμε και στο πεδίο το οικονομικό όσον αφορά τους εργαζόμενους. Θα μου πείτε είναι η κατάσταση τέτοια, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχει το κομμάτι της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Θέλω να πάμε λίγο κύριε Βοριά, να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα γιατί τις προηγούμενες μέρες παίρναμε σοριδών απορίες τηλεθεατών που ρωτούσαν και ίσως να μπορέσετε να μας δώσετε κάποιες θετικές απαντήσεις. Πάμε μαζί παρέα να τα δούμε τα ερωτήματα. Κύριε Κουμαντάκη, ναι. να με συγχωρήσετε να πω ένα κάτι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Ότι δυστυχώς έχουν αρχίσει και φτάνουν καταγγελίες ακόμη και το φαινόμενο που εμφανίστηκε αρχικά στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή ανθρώποι όπου ο εργοδότης τους φτιάχνει τα χαρτιά στους εργαζόμενους για να ενταχθούν στο επίδομα των 800 ευρώ και τους παρακρατάει κάποια χρήματα από αυτά. Ναι. Αυτό είναι όχι μόνο παράνομο, ανέντιμο και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να απευθυνθούν σε κάποιο λογιστή αν θέλουν κάποια βοήθεια, να φτιάξουν, να ενταχθούν, να πάρουν αυτή την επιδότηση των 800 ευρώ. Πάμε μαζί να απαντήσουμε κύριε Βοριά σε ερωτήματα του κόσμου. Λοιπόν, εργάζομαι, λέει ο τηλεθεατής, σε πρατήριο καυσίμων 10 και πλέον χρόνια και πρόσφατα μου πρότεινα να μετατρέψουμε τη σύμβαση απασχόλησης, ρίχνοντας τον μισθό μου από τα 890 περίπου ευρώ στα 200 και να εργάζομαι εκ περιτροπής. Σε περίπτωση εκ περιτροπής εργασίας, ο εργαζόμενος, εάν δεν υπογράφει το απαιτούμενο έγγραφο, ο εργοδότης δικαιούται να τον απολύσει, κύριε Βοριά? Κοιτάξτε, μέχρι τις 31 Τρίτου δεν μπορούσε μονομερός ο εργοδότης να εφαρμόσει εκ περιτροπής εργασία. Ήθελε και τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου και μάλιστα από τη στιγμή που το πρότεινε δεν μπορούσε να τον απολύσει. Mm-hmm. Τώρα με τα καινούργια μέτρα που έβγαλε, όπως είπα προηγουμένως, ο κύριος Βρούτσης, έχει μονομερός το δικαίωμα, αλλά μέχρι 50% του χρόνου εργασίας, όχι παραπάνω. Οπότε είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει στο συγκεκριμένο εργαζόμενο, γιατί σε καμιά περίπτωση, αν έπαιρνε 890 καθαρά, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 445 ευρώ καθαρές αποδοχές. Ήδη με αυτά δεν μπορεί να ζήσει, φανταστείτε ακόμη περισσότερο και με τα 200. Αλλά σίγουρα είναι παράνομο αυτό που έγινε, από τα 890 να πέσει στα 200 τόσο ευρώ. Μάλιστα. Ο εργοδότης μας είπε, άλλη ερώτηση τηλεθεατή κύριε Πρόεδρε, ο εργοδότης μας είπε ότι πιθανόν να πάρουμε άδεια από εβδομάδα αναγκαστικά. Είναι νόμιμο? Όχι. Η άδεια δεν μπορεί, είτε είναι κανονική είτε άδεια άνευ αποδοχών, ναι, να δοθεί αναγκαστικά. Η άδεια εκτός μπορεί να την πάρει ο εργαζόμενος, έτσι. Δεν ξέρω αν και σε αυτή την περίπτωση. Αν συνενίκει ο εργαζόμενος, εννοείται ότι είναι νόμιμο. Για να υπάρξει, ο νόμος λέει ότι μπορεί να την πάρει ολόκληρη μέσα σε καλοκαιρινούς περιόδους. Από εκεί και πέρα, για οποιαδήποτε άλλη διακανονισμό της άδειας, θα πρέπει να έρθουν τα δύο μέρη σε συμφωνία. Δηλαδή, δεν φτάνει να συμφωνήσει μόνο ο εργαζόμενος, πρέπει να συμφωνήσει και ο εργοδότης και τα δύο μέρη. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πάμε. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, ανύπαντρος χωρίς παιδιά σε γυμναστήριο, το οποίο έκλεισε με υπουργική απόφαση όπως όλα. Ο εργοδότης μου είπε ότι πρέπει να πάρω άδεια άνευ αποδοχών ή την κανονική μου άδεια. Είναι νόμιμο να πάρω όλη μου την κανονική άδεια ή προβλέπετε κάποια ειδική άδεια? Είναι αυτό νομίζω που μόλις υπογραμμίσατε. Εντάσσεται στο επίδομα των 800 ευρώ που ουσιαστικά έχουμε αναστολή της σύμβασης εργασίας, ναι, όχι απόλυση. Και μπορεί να εντάξει ο εργοδότης και τον εργαζόμενό του και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο θα υποφεληθεί και θα μπει και στα ευνοϊκά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Η σύζυγος δουλεύει με απασχόληση 4 ώρες την εβδομάδα με σύμβαση εργασίας περιορισμένου χρόνου και της ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν καταγγελία της σύμβασης εργασίας παρόλο που πρότεινε να δουλέψει από το σπίτι. Έχουμε και ένα ανήλικο παιδί. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Και σε αυτή την περίπτωση η καταγγελία της σύμβασης είναι παράνομη μετά από τις 31 Τρίτου. Μπορεί να γίνει αναστολή της σύμβασης, ναι, και να μπει και στα ευνοϊκά μέτρα και η επιχείρηση, όπως είπα προηγουμένως, και οι εργαζόμενοι να ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα των 800 ευρώ, που ούτως ή άλλως θα είναι καλό και για την επιχείρηση και για την εργαζόμενη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να την απολύσει. Ωραία. Για πείτε μου όμως τώρα κάτι, κύριε Βοριά, μιας και ήταν κάποια από τα ερωτήματα τα οποία είδαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις που δώσατε, γιατί βοηθάμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε καθημερινά και τους φίλους τηλεθεατές, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις ακόμα και σε αυτά τα θέματα τα εργασιακά. Υπάρχει ένα αποκούμπι για τους εργαζόμενους, μια γραμμή στήριξης, μια γραμμή βοήθειας εκ μέρους του εργατικού κέντρου σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος θα βρει σκούρα μπροστά του, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει?
Κοιτάξτε, στα νέα δεδομένα. Καθημερινά οποιοδήποτε μπορεί να καλέσει, μάλιστα απαντώ εγώ προσωπικά στα τηλέφωνα και προσπαθώ να δώσω απαντήσεις και να εξυπηρετήσω. Ναι. Στο 281-0281-981 το τηλέφωνο του εργατικού κέντρου. 281-981, παρακαλώ να το σημειώσουμε, να το γράψουμε για όλους. Απλά λόγω της πληθώρας των τηλεφωνημάτων καταλαβαίνετε ότι κάποιοι, αν δεν τους απαντάμε, θα πρέπει να ξανακαλέσουν. Ναι. Καθημερινά μιλάμε, θα έλεγα, με δεκάδες ανθρώπους που πραγματικά αγωνιούν αυτή την περίοδο, και όχι μόνο εργαζόμενους. Να μιλήσουμε λίγο, κύριε Πουμαντάκη, για τους άνεργους. Βέβαια, θα σας πει και στο κομμάτι των ανέργων. Πραγματικά... Αλλά, με συγχωρείτε, αλλά και μια ερώτηση που ξέχασα να σας απευθύνω, γιατί αποτελεί ένα ερώτημα τηλεθεατών. Τι γίνεται και με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ? Ξέρουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, και εκεί υπάρχει ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει ανωτέρα βία, υπάρχει εντολή δηλαδή της κυβέρνησης λόγω πανδημίας να κλείσει μια επιχείρηση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό αφορά όλους και ανεξάρτητα τη σύμβαση που έχουν. Και άρα ενδεχομένως να αποζημιωθεί και ο εργαζόμενος που είναι σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, τελειώντας και η κατάσταση αυτή που υπάρχει, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα κανονικά μέχρι να τελειώσει. Έτσι. Αυτό συμβαίνει και με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να το ξέρουν γενικά οι εργαζόμενοι. Αν δηλαδή κάποιος ήταν 6 μήνες, αν διακοπεί στους 3, εντάσσεται στο πρόγραμμα και από εκεί και πέρα, μόλις επανέλθουν, θα εκτίσει τους υπόλοιπους 3 μήνες. Όσον αφορά το κομμάτι του Ταμείου Ανεργίας, και σας διέκοψα προηγουμένως, για πείτε μας. Ναι, πραγματικά εκεί πέρα έχουμε κάνει μια σειρά παρεμβάσεων και μάλιστα υπάρχει, έτσι θα έλεγα, και ένα συντονισμό όλων των εργατικών κέντρων Κρήτης και Ρόδου, στο γεγονός ότι είναι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, και η Κρήτη αλλά και ιδιαίτερα το όμορφο νησί της Ρόδου, το οποίο έχουμε πάρα πολύ κοινά. Εκτός τα πολιτιστικά λοιπόν, έχουμε και τα εργασιακά κοινά, γιατί ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού και στα δύο νησιά ασχολείται με τον τουρισμό. Γι' αυτό έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις. Μια βασική παρέμβαση ήταν εξ αρχής που ζητήσαμε την επέκταση του Ταμείου Ανεργίας κατά 2 μήνες και μάλιστα σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον υφυπουργό, τον κύριο Κόνσολα, και τον κύριο Θεοχάρη τον υπουργό, συμφωνήθηκε ότι θα μπουν αυτοί 2 μήνες. Από εκεί και πέρα κάναμε παρέμβαση στον ΟΑΕΔ να γίνει αυτόματη αυτή η διαδικασία, αφού έχουν τα χαρτιά αυτών των ανθρώπων. Και να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν και οι ίδιοι και να κάνουν ζητήσεις. Να μην κινδυνεύσουν και να μην κινδυνεύσουν και οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ, που πραγματικά αυτή την περίοδο τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω του. Από εκεί και πέρα όμως είναι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, ειδικά εποχιακοί εργαζόμενοι, που για κάποιους λόγους άδικους για μας έχουν μείνει εκτός. Και να μην ξεχνάμε φυσικά και τους μακροχρόνιοι άνεργους, που για όλους πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα, έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Γιατί, κύριε Κουμαντάκη, τα 400 ευρώ ενός επιδόματος δεν είναι τα χρήματα τα οποία οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε διακοπές αύριο μεθαύριο. Είναι χρήματα για να μπορούν ίσα ίσα την καθημερινότητα να επιβιώσουν. Σωστά το θέτε. Και να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Γιατί φαίνεται ότι ο τουριστικός κλάδος, η βαριά βιομηχανία του νησιού μας, αλλά και οι εργαζόμενοι συνεπώς δέχτηκαν ένα ακόμα πλήγμα πριν από μήνες. Και αναφέρομαι βεβαίως στο κανόνι της Thomas Cook. Δεν ξέρω τι γίνεται με εκείνους τους εργαζόμενους που εργάζονταν στα ξενοδοχεία, τα οποία επλήγησαν περισσότερο από το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Βοριά. Αν έχουμε κάτι νεότερο. Αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί περίμεναν και αυτοί Ταμείο Ανεργίας σε μορφή αποζημίωσης. Χάνε ένα μήνα από τη δουλειά τους λόγω του προβλήματος που υπήρξε από το Thomas Cook. Ναι. Ήταν να πάρουν ένα μήνα επιδότηση. Παρ' όλα αυτά, ενώ ήταν να μπει το Γενάρη, δεν έχει μπει. Μετά από παρέμβασή μας φυσικά στον ΟΑΕΔ, πήραμε την εγγύηση ότι από αύριο και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα μπει το συγκεκριμένο επίδομα σε όλους τους ξενοδοχοϋπάλληλους. Αλλά αυτή είναι και η αδικημένη της περίπτωσης, γιατί, κύριε Κουμαντάκη, περισσότεροι από αυτούς έλεξε η επιδότησή τους το Δεκέμβριο, γιατί οι άνθρωποι μείνανε χωρίς δουλειά ένα μήνα πριν κλείσει η τουριστική περίοδο. Και τώρα εξαιρούνται από το Υπουργείο, να καταλάβετε, από αυτούς που εξαιρούνται για την επέκταση των 2 μηνών και μια σειρά άλλων εποχιακών εργαζομένων που είτε δεν συμπληρώσαν τα αίσθημα είτε υπερβήκαν τα 230. Είναι μια σειρά δηλαδή ζητημάτων, όπως στα μουσεία οι εργαζόμενοι,
Όπως τον κατασκευαστικό κλάδο, είναι δίκιο. Άλλο ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να αναφέρουμε, γιατί και εκεί είχαμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ενταχθήκανε πάρα πολλοί κωδικοί που αφορούν οικοδόμους και συναφή επαγγέλματα και τώρα περιμένουμε τις διευκρινήσεις και τη διαδικασία που χρειάζεται, γιατί πραγματικά και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Μάλιστα. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα τα πούμε και επιφυλάσσουμε σε μια δεύτερη συνομιλία μας, γιατί θα σας χρειαστούμε, κύριε Βοριάκη, στο μέλλον. Οι απορίες του κόσμου είναι αρκετές και δεν ξέρω και τι άλλο θα προκύψει στην πορεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη και καλή υπομονή σας εύχομαι, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια.